Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Σήμερα θα πάμε, αύριο για την ακρίβεια είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Οπότε αντί να πάμε αύριο το πρωί στην εκκλησία, θα πάμε σήμερα στην Αγρυπνία. Και αύριο θα είναι μια πολύ τέλεια μέρα. Θα πάμε σε πολλά μέρη Θεού θέλοντος και Δημήτρη επιτρέποντος. Είχα σχέδια για διάφορα έτσι καταστήματα, αλλά βλέπω σε ένα να περιοριζόμαστε. Τέλος πάντων, θα το δούμε αύριο. Και για όποιον δεν ξέρει, τα εισόδια της Θεοτόκου είναι όταν η Παναγία πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Είσαι σαν να μην ξυπνήσεις. Ναι. Φύγαμε για shopping therapy. Τέλους, μετά από πόσο καιρό. Από το Christmas therapy. Θα πάρουμε τίποτα. Θα δούμε. Τι κάνεις εκεί βρε παιχνιδιάρικο. Ήρθαμε για σούνα. Δες πως σε κοιτάει. Ακόμα δεν ήρθαμε και κάνουνε διάλειμμα ο νονός και ο μπαμπά. Τι φάση πες. Να τι. Διάλειμμα για καφέ και φαγητό. Παίρνουν ενέργεια και μετά θα πάμε για ψώνια. Ποιον συναντήσαμε. Το συντηρητή μας. Το παιδί μου πρόσεχε. Τώρα θα ψάξουμε να βρούμε σκούπα για το γυμναστήριο. Μαρσενάκο, του αρέσει το shopping therapy. Όταν μεγαλώσει, μας λέει πάμε βόλτα στον κόσμο. Εννοείται με. Στο παιδί μου είναι σίγουρα. Το λέει πάρε μου τώρα. Πόσα παιδάκια θέλει. Πολλά. Εν τω μεταξύ, πλακάκι που ήρθαμε, υποτίθεται για χριστουγεννιάτικα ψώνια και παίρνουμε πράγματα για το γυμναστήριο. Λάδε, κούβε, καφετιέρε. Αυτά είναι. Σε λίγο θα πάμε για χριστουγεννιάτικα ψώνια, οπότε μείνετε εδώ. Τώρα για κάποιο λόγο ο Δημήτρης θέλει να κοιτάξει καναπέδες. Χωρίς να έχουμε σκοπό να πάρουμε καναπέ, θέλει να κοιτάξει καναπέδες. Τον αρέσει. Δεν θα πάμε ποτέ στα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Είναι για το μελλοντικό σπίτι. Α, εντάξει. Γι' αυτό θέλει. Εντάξει, καλώς. Καλώς είναι, θα λίγο έτσι πιο μαλακό και πιο... Δεν είναι ωραίο, πώς θα ξαφνώ. Όχι, είναι τέλειο. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το μαγαζί και χριστουγεννιάτικα δεν πήραμε καθόλου ακόμα. Καλά το πάμε, Αρσένη. Στο επόμενο μαγαζί θα πάρουμε τίποτα χριστουγεννιάτικο ή θα αφήσουμε πάλι τον μπαμπά. Θα διαλέγει και ό,τι να είναι πράγματα. Θα το πάρουμε σίγουρα. Τι βλέπεις εκείνο, ναι. Θέλεις. Τι. Και να πάρουμε για τον Αρσενάκι ένα σταφωτάκι που θέλετε. Επόμενη απόπειρα για να δούμε κάτι χριστουγεννιάτικο και βλέπουν εδώ πέρα τα παιδιά. Για δείξτε τι βλέπετε. Κρεβατάκι για όταν μεγαλώσει ο Αρσενάκος. Για δείξτε, Δημήτρη. Μία να κοιμάσαι εσύ μόνος εδώ. Μία εδώ για τον Αρσένη. Ναι, ναι. Και εδώ κάνει τα μαθήματά του. Κάποιος νιστάζει. Θέλει να κοιμηθεί το καημένο. Όχι, για μένα δεν έλεγε. Όχι, παιδιά, θα σα πω κάτι. Ήταν πολύ μικρό. Έκλεβα όλα αυτά τα μολύβια. Δεν ακούγεσαι. Έκλεβα όλα αυτά τα μολύβια. Πρακτικά δεν τα κλέβει. Πρακτικά δεν τα κλέβει γιατί είναι τζάμπα. Όλα. Τα έπαιρνα όλα. Όπω τώρα. Α τα μολύβια κάτω. Κλείστα αγορών. Υπηρεσίε IKEA. Πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, κοίταξε. Πάρουμε ένα τέτοιο. Το καινούριο σπίτι που θέλουμε να βρούμε. Όταν το βρούμε, αν το βρούμε. Χαράζουμε εδώ και θα λέω, Αλεξάνδρα, φτιάξε κάτι. Το φτιάχνει. Παπ, θα είναι έτοιμο εδώ μπροστά ακριβώ. Θα τρώμε, συμφωνεί. Θα τρώμε, ναι, και θα είναι και η μελλοντική μου γυναίκα εδώ πέρα δίπλα. Θα τρώμε. Κάτι πέτρε που γελάνε. Αμάτα, μακάρι, μακάρι. Μέσαι εδώ, το θέλω. Ό,τι θε να σου μαγειρεύει, Βαντρούλη. Ένα τέτοιο να μου πάρει. Ό,τι θε να σε κάνω. Αλήθεια σου λέω. Επιτέλους πήρες κάτι χριστουγεννιάτικο. Για μένα. Όχι. Γιατί? Τι θέλω για να το κάνω ένα βίντεο. Όχι. Μόλις το κάνω το βίντεο μπορώ να σου το δώσω. Εντάξει. Εγώ το παιδί μου θα το κάνω νοικοκήρυκο προκομμένο να το βρει έτοιμη η γυναίκα του. Έτσι εδώ. Θα το μάθαμε κάτι σαρολίξε. Εδώ πλένουμε πιάτα. Τα καλά παιδιά. Καλό ε. Πολύ καλό. Να προετοιμαστεί. Για να μην τα κάνω εγώ. Φτάσαμε σπίτι λοιπόν. Φάγαμε, έφαγε ο μικρός δηλαδή. Σε λίγο θα πάμε και εμείς εδώ μας μαγειρεύει ο νονός μας. Τα καρόλια. Ωραία Αρσένη, όλα για σένα τα κάνει. Σαν σενάκο πόσο ωραία θα γίνουν. Περιμένεις τώρα λίγο να λιώσουμε και να τα ανακατέψουμε. Το άλλο. Μιλάει εδώ ο Αρσένης. Εν τω μεταξύ πήγαμε για χριστουγεννιάτικα και μόνο χριστουγεννιάτικα δεν πήραμε, τέλειο. Ένα πράγμα χριστουγεννιάτικο που πήρε ο Δημήτρης και αυτό δεν είναι για μένα, κατάλαβες. Κατά τα άλλα πήγαμε για χριστουγεννιάτικα ψώνια. Τι λέτε, Αρσένη, εσύ.
πολύ. Γεια σου ρε νονέ μας. Ωραία. Εντάξει, τα καλόνια έκανε. Εντάξει, εσύ έκανες τη σάλτσα. Όχι, εκεί ήταν. Τι να έβγαζα. Βέβαια μου χρωστάτε ένα κοφινιστό ακόμα, δεν έχω πάει. Α, ναι, ισχύει, εσύ του το χρωστάς. 30 μέρες. Τι έπρεπε τότε, τι ζεις ακόμα, ενώ εγώ. Λοιπόν, τα αγόρια πήγανε στο γυμναστήριο γιατί έχουμε σήμερα μάθημα. Και εγώ πάω τώρα για να κάνουμε εκπαίδευση του Σίζαρ. Σήμερα θα βάλουμε πρώτη φορά θύμωτρο. Ο Σίζαρ, για όποιον δεν το ξέρει, είναι αρκετά επιθετικό σπουδικό. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Μακάρι να μην φάει τον μπαμπά μου. Μπαμπά, τι έκανες, πήρες λάθος θύμωτρο. Ναι, πήρα λάθος. Αυτό είναι το θύμωτρο. Γιατί είναι λάθος, για πες μας, Νίκο. Πρέπει να πάρουμε το πλαστικό, το οποίο μπροστά πρέπει να είναι κλειστό για να το μάθουμε κατάλληλα στο σκυλάκι. Μπράβο, μπαμπά. Πολύ καλή δουλειά. Δεν με είπε. Δεν φταίει. Δεν ρώτησες. Εγώ απλά πήρα. Στο επόμενο επεισόδιο. Μπράβο, τσάπλα. Μείνε. Μείνε. Τσίκο. Πάμε πίσω. Πάμε. Κάτσε. Περίμενε. Περίμενε. Μείνε. Μείνε. Μείνε, τσάπλα, τσάπλα, μπράβο. Κάνε το μικρότερη απόσταση, δηλαδή δύο βήματα πιο μπροστά. Κάτσε, μείνε, μπράβο μείνε. Κάτσε. Μπράβο κάτσε. Στο σημερινό μάθημα θα δείξουμε τον σκύλο να αρνείται να παίρνει την τροφή από τον οποιοδήποτε παρά μόνο τον ιδιοκτήτη του. Πάμε να το δείξουμε. Είμαι πολύ περίεργη. Έλα Σίδα. Όχι Σίδα, κάτσε και βράβο. Βράβο. Έχω πάνω στον κοπάδι. Ναι, δεν το περίμενα. Έλα όχι, 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 βράβο. Βράβο. Όταν έρχεται σε μένα όχι και τον επιβραβεύει και λε βράβο. Ναι. Αν με συγχωθεί από ξένο. Έλα όχι. Έλα. Βράβο. Σίδα, κάτσε. Είναι. Μπράβο. Σίζα, κάτσε, τσάπλα. Μπράβο. Κάτσε, χέρι, μπράβο. Χεράκι, μπράβο. Κάτσε, χέρι, μπράβο. Καταπληκτικό μάθημα είναι και σήμερα. Θα γινόταν ακόμα καλύτερο αν είχε πάρει ο μπαμπάς το σωστό φήματρο. Τελείωσε και η προπόνηση με το Σίζα. Ήρθα σπίτι, παίξαμε με το μικρούλικο, τον κάναμε με το Δημήτρη πάνιο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τον κοίμησα και τώρα άρχισα και εγώ να νιστάζω. Οπότε θα κλείσω εδώ αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe, comment, follow social media, Instagram και TikTok. Και την επόμενη φορά να ελπίζετε να καταφέρουμε να κάνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, γιατί αυτές δεν πήγαν όπως τις περίμενα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.